Λίγο πριν τον τελικό, νεανικά χορευτικά σχήματα έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Συνδεόμαστε αμέσως τώρα με το στούντιο της εκπομπής Κονταρομαχίες και καλησπέριζω τον Ανδρέα Γιουρμετάκη. Καλησπέρα, Ανδρέα, καθώς σε λίγη ώρα ξεκινάει η εκπομπή και βεβαίως έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα παρακολουθήσουμε. Ο ένας άνθρωπος που πολιτεύεται 30 χρόνια χωρίς καμία επιτυχία. Βασίλης με Λεβέντης. Με χαμηλά ποσοστά, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Ειλικρινά θέλω να σας πω, δείτε την εκπομπή, γιατί οι θέσεις που παίρνει και για το μνημόνιο και για το ευρώ είναι εξαιρετικές. Και ειλικρινά θέλω να πω επίσης, αν εξαιρέσει κανείς τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ο καθένας ότι δεν επιβραβεύεται από την κοινωνία, σε μια εποχή που ο Έλληνας δεν έχει πρόβλημα να αναδείξει σε ηγέτη έναν άνθρωπο που λέει ότι μας ψεκάζουν, καλό είναι καμιά φορά να κάνει και αυτοκριτική για το πώς στάθηκε απέναντι στην κάλπη. Ακόμα και έναντι του Βασίλη Λεβέντη. Ανδρέα, νομίζω ότι ο πρόεδρος της Ένωσης Κέντρου πάντα καθυλώνει. Κεντρών, με συγχωρείς, πάντα καθυλώνει τηλεθεατές με. Καλά, εντάξει, αυτό είναι άλλο. Και στο παρελθόν έχει πει και πολλές αλήθειες, θέλω να προσθέσω. Ωραία. Καλή εκπομπή, θα την παρακολουθήσουμε. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να δώσουμε την σκυτάλη στον Αδάμ Λεκάκη για την αθλητική σας ενημέρωση. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τα πάντα κινούνται σε ρυθμούς τελικού κυπέλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, παιχνίδι το οποίο θα διεξαχθεί αύριο το Σάββατο στις 8.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αντίπαλοι Αστέρας Τρίπολης και Ολυμπιακός Πειραιός. Οι Ερυθρόλευκοι στοχεύουν στο 16ο ντάμπλ, ενώ οι Αρκάδες από την άλλη στον πρώτο τίτλο στην ιστορία τους. Partido tenemos que jugarlo, tenemos que ganarlo y tenemos que trabajarlo desde el primer minuto. Quien piense que Asteras va a traernos la copa en una bandeja. No está preparado para este partido. Στους τελικούς όλα γίνονται. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Ο Αστέρας Τρίπολης έχει μια, για μένα, τη δεύτερη καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα μετά από εμάς. Οπότε δεν νομίζω πως είναι ώρα να κοιτάξουμε το θέαμα στο αυριανό παιχνίδι. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ δυνατό αντίπαλο, έναν πολύ έμπειρο αντίπαλο. Σίγουρα εμείς όμως ζούμε το όνειρό μας. Ήδη είμαστε πολύ ευχαριστημένοι εδώ που φτάσαμε. Και όπως δείξαμε και στο πρωτάθλημα, θέλω να πιστεύω ότι και αύριο θα είμαστε αρκετά ανταγωνιστικοί απέναντι στον μεγάλο αντίπαλο, τον Ολυμπιακό. Στη θεσσαλική επικαιρότητα, την ίδια πετυχημένη συνταγή που χάρισε στην ομάδα πολύτιμους βαθμούς στα τελευταία παιχνίδια θα ακολουθήσει, όπως όλα δείχνουν, η νίκη και στην Πάτρα για το σημαντικό εκτός έδρας μάτς της 38ης αγωνιστικής κόντρα στην Παναχαϊκή. Την τακτική την οποία έχει κρατήσει την ομάδα του αίτητη εδώ και πολλές αγωνιστικές. Αναμένεται να εμπιστευτεί και πάλι ο τεχνικός της νίκης Απόστολος Χαραλαμπίδης εν ώψη του αγώνα στην Πάτρα κόντρα στην Παναχαϊκή. Οι Κιανόλευκοι συνέχισαν σήμερα την προετοιμασία τους με μια απογευματινή προπόνηση στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, ολοκληρώνοντας έτσι ουσιαστικά την προετοιμασία τους για το παιχνίδι και αύριο, μετά το χαλάρωμα που θα πραγματοποιήσουν, θα αναχωρήσουν για την πρωτεύουσα της Αχαΐας. Η αισιοδοξία είναι διάχυτη στις τάξεις της ομάδας και μοναδικός σκοπός είναι η νίκη που θα βάλει την ομάδα για τα καλά στο κόλπο της απευθείας ανόδου, συνυπολογίζοντας και τον παράγοντα έδρα στα υπόλοιπα μάτς μέχρι το φινάλε του πρωταθλήματος. Ο Απόστολος Χαραλαμπίδης δεν θα έχει στην διάθεσή του τους τιμωρημένους Άλαν Λαλίν και Νίκο Πορτουλίδη, δεν αναμένεται να προχωρήσει σε πολλές αλλαγές. Η επιστροφή του Ηλία Βούρα κάτω από τα δοκάρια πρέπει να θεωρείται δεδομένη, όπως και η παρουσία του Ψιάνου στο δεξί άκρο της άμυνας. Οι δύο παίκτες εξέτησαν τις ποινές τους στο προηγούμενο αγώνα με τον Εθνικό Γαζόρου και επιστρέφουν στο παιχνίδι με την Παναχαϊκή. Τον Τάσο Κυριάκο θα στηριχθούν οι Κιανόλευκοι από τα δύο συνεχόμενα εντός έδρας μάτς με Θρασίβουλο και Δόξα Δράμας. Σε εκλογές, το μεταξύ βαδίζει η ερασιτεχνική νίκη που ανακοίνωσε πως η Γενική της Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Μαΐου στο Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Ιωνίας. 20 ποδοσφαιριστές απαρτίζουν την αποστολή του Ολυμπιακού Βόλου για τον αυριανό εντός έδρας αγώνα με τον Ηρακλή Ψαχνών, ενώ και τα εισιτήρια του αγώνα, τα οποία κοστίζουν 7 ευρώ, βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία. Στο απόλυτο σε νίκες στην έδρα του, αλλά και στην συγκομιδή τουλάχιστον 5 βαθμών από τα εκτός έδρας παιχνίδια, στοχεύει ο Ολυμπιακός Βόλου, ο οποίος ρίχνεται αύριο και πάλι στη μάχη του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός Βόλου με τον Γιώργο Βαζάκα, στο πρώτο από την επιστροφή του παιχνίδι, να βρίσκεται στον πάγκο του Ολυμπιακού, θέλει την νίκη απέναντι στον Ηρακλή Ψαχνών για βαθμολογικούς κυρίως λόγους, αλλά και για λόγους ψυχολογίας.
Την αποστολή για τον αυριανό αγώνα παρτίζουν οι εξής 20 ποδοσφαιριστές: Μπρέσκα, Γκουνσότο, Ολίσε, Στογιάνοφ, Ανιέτε, Γενικά, Γκίτκο, Σταυράκη, Γκότοβο, Καπετάνο, Καρά, Κατσιαρό, Κοστούλα, Παλαιολόγο, Πετκάκη, Πινδώνη, Σολάκη, Τσιάτσιο, Χατζιπαντελίδη και Ναντάγια. Οι ερυθρόλευκοι θα παραταχθούν χωρίς τον Σπύρο Γόγολο και τον Ματίας Μπολάτη που είναι τιμωρημένοι. Διάφορα σχήματα δοκιμάζει στις προπονήσεις ο προπονητής των ερυθρόλευκων Γιώργος Βαζάκας, όχι μόνο εν ώψη του αυριανού αγώνα αλλά και των παιχνιδιών που ακολουθούν, καθώς σε διάστημα 15 ημερών οι ερυθρόλευκοι θα δώσουν 5 αγώνες. Ο έμπειρος τεχνικός θέλει να δει πώς θα ανταποκρίνουν οι παίκτες του σε διάφορες θέσεις και κυρίως οι ποδοσφαιριστές που το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν περιορισμένο χρόνο συμμετοχής στο πρωτάθλημα, αλλά θεωρούνται και είναι παίκτες πρώτης γραμμής. Διαιτητής της αυριανής συνάντησης είναι ο κύριος Μάστακας από τη Μακεδονία, με βοηθούς τους Χαδήμογλου και Παπαδόπουλου επίσης από τη Μακεδονία. Τέταρτος θα είναι ο κύριος Τζίλος από την Λάρισα. Η γενική είσοδος έχει οριστεί στα 7 ευρώ με είσοδο από την πρώτη και τη δεύτερη πεζογέφυρα, ενώ για γυναίκες και παιδιά γυμνασίου και ηλικίου το εισιτήριο κοστίζει μόλις 5 ευρώ. Η προπόληση των εισιτήριων γίνεται από τα γραφεία της ΠΑΕ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο καθημερινά 9 με 3 και Σάββατο 9 με 1, αλλά και από πρακτορία ΟΠΑΠ της πόλης. Μία ημέρα πριν την ολοκλήρωση της εβδομαδιαίας προετοιμασίας, ο Τίμος Καβακάς φαίνεται να καταλήγει στους παίκτες με τους οποίους θα παραταχθεί η ΑΕΛ στον αγώνα της Κυριακής στην Καβάλα. Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ ολοκληρώνουν σιγά σιγά την προετοιμασία τους για τον αγώνα της Κυριακής στην Καβάλα και ο Τίμος Καβακάς φαίνεται να καταλήγει στους 11 με τους οποίους θα ξεκινήσει τον αγώνα. Όπως προκύπτει λοιπόν από το ρεπορτάζ, ο Καρανίκας προβάλλει ως ο επικρατέστερος για την κάλυψη της θέσης του τιμωρημένου Παπαγεωργίου στο δεξί άκρο της άμυνας, ενώ εξίσου πιθανή θεωρείται η επανεμφάνιση του Θανάση Τσίγκα στην κορυφή της επίθεσης. Στο μεταξύ, ως πλέον διεκδικήσιμη θέση φαντάζει αυτή του παρτενέρ του Νεμπεγλέρα στη μεσαία γραμμή, για την οποία υπάρχουν διαθέσιμοι οι Λιαπάκης, Τσιάρας και Πότσι. Πολλά περισσότερα θα ξεκαθαρίσουν και από την αυριανή πρωινή προπόνηση, μετά το πέρας της οποίας η αποστολή των Βυσσινή θα αναχωρήσει για την Καβάλα, γνωρίζοντας πως αυτή τη φορά θα έχει στο πλευρό της και τον κόσμο της ΑΕΛ, που θα φιλοξενηθεί στη θύρα 10 του στάδιου Άνθη Καραγιάννη. Στην Γερμανία θα ταξιδέψει τις επόμενες ημέρες ο 17χρονος μεσοαμυντικός της αναγέννησης Ζήσης Καραχάλιος για να λάβει μέρος στις προπονήσεις της Φράιμπουργκ, η οποία ζήτησε να τον δοκιμάσει. Τις βαλίτσες του για τη Γερμανία ετοιμάζει ο νεαρός άσος της αναγέννησης Ζήσης Καραχάλιος. Ο 17χρονος μεσοαμυντικός που έλαμψε με την απόδοσή του στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος έχει στα χέρια του πρόσκληση από τη Φράιμπουργκ για να συμμετάσχει στις προπονήσεις της ομάδας που αγωνίζεται στην Bundesliga. Ο Ζήσης Καραχάλιος αποκτήθηκε από την αναγέννηση στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου από την ομάδα του Ιφέστο που αγωνίζεται στην Α1 κατηγορία της τοπικής ένωσης. Ο ταλαντούχος 17χρονος μέσος δεν άρχισε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Σάκη Θεοδωσιάδη και παρά το νεαρό της ηλικίας του να πάρει θέση βασικού στην ομάδα της Καρδίτσας. Στα υπόλοιπα θέματα των κοιτινόμενων όλα είναι έτοιμα για το φιλικό της Κυριακής με τον Άρη Θεσσαλονίκης. Το φιλικό παιχνίδι αποτελεί και ορτή για τους κοιτινόμαυρους, επιστέγανε το δύο συνεχόμενο ανώδων που κατέκτησε με τον Σάκη Θεοδωσιάδη στον πάγκο της. Το μάτς Κυριακής είναι αφιερωμένο στον αείμνηστο Κλεάνθη Βικελίδη, ποδοσφαιριστή θρύλο του Άρη και της Εθνικής Ομάδας, ο οποίος πέρασε ο προπονητής και από την αναγέννηση. Συγκλονιστικός ήταν απόψε ο Ολυμπιακός Πειραιώς στο μπάσκετ, ο οποίος συνέτριψε στον πρώτο ημιτελικό την Τσέσκα, παίρνοντας τριαμβευτικά την πρόκριση για τον τελικό του Final Four της Ευρωλίγκα. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών έκλεισε σήμερα στις 1.034,39 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2,99%. Από τους επιμέρους κλάδους, οι τράπεζες σημείωσαν πτώση 2,66%, το εμπόριο πτώση 0,35%, κατασκευών πτώση 2,82%, τεχνολογία πτώση 1,95%, υγεία άνοδο 1,48% και βιομηχανίων πτώση 3,80%. Από τις μετοχές που σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο, Μπίτρος συμμετοχική 29,80%, Δούρος 20%, Νέλ 19,05%, Σάτο ΑΕ 19,05%, Αθηνά 17,75%. Από τις μετοχές που σημείωσαν τη μεγαλύτερη πτώση, Περσεύς 19,29%, Κέπενουμίλη 16,03%, Τεχνικές Εκδόσεις 11,76%, Αλφα Μπανκ 11,69%, Πασάλ ΑΕ 11,39%. Όπως βλέπουμε στις εικόνες που κατέγραψε ο δορυφόρος, ο καιρός στην Ευρώπη το επόμενο 24ωρο θα παραμείνει άστατος. Το Σάββατο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα πιθανότατα θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές τις πρωινές ώρες. Αναμένεται σταδιακή βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Το απόγευμα στα επιρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας.
Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα στα νότια 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλία ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος με λίγες συννεφιές αυξημένες τις μεσημβρινές ώρες και πιθανό είναι να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι ασθενείς και στο Αιγαίο έως μέτριοι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στο Βόλο και την Ιστιαία από 16 έως 27 βαθμούς, στην Λάρισα από 14 έως 26, στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή στα κεντρικά και βόρεια θα σημειωθούν τοπικές νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι δυτικά, στα νότια, δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα νότιο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Εσύ θέλεις να κερδίσεις περισσότερα? Έλα σήμερα στην Avon, τη νούμερο 1 εταιρεία απευθείας πώλησης στον κόσμο. Κατάκτησε τους στόχους σου, πουλώντας καλλιτικά εξαιρετικής ποιότητας και απόλαυσε μια μοναδική ευκαιρία κέρδους. Τώρα συμβάλλω περισσότερο στα έξοδα της οικογένειας. Επικοινώνησε μαζί μας στο 800 811 44 ή στο selavon.gr. Millones de personas en España han convertido este gesto en una revolución. Cuanto más difícil es nuestra situación, más sensibles somos a los problemas de los demás. Ahora, esta revolución llega a Grecia. ¿Y sabéis qué? Estoy seguro de que daréis una lección al mundo respondiendo a la llamada de los que más lo necesitan. Pastilies yatomponu tu alu. Esitis pernis, kafhiali, stamatun, naponani. Η Ελαφροπετών Βόλου σας έχει καλά νέα. Κάντε τώρα και μέχρι 31 Μαρτίου εξωτερική θερμομόνωση τείχων στο σπίτι σας με 30% δωρεάν επιδότηση και 70% άτοκο υπό όρους δάνειο και εξοικονομήστε έτσι χρήματα για θέρμανση και κλιματισμό, ξανακάνοντας παράλληλα το σπίτι σας να μοιάζει καινούριο. Διαθέτουμε εξειδικευμένα συνεργεία για τέλειο και εγγυημένο αποτέλεσμα. Όμιλος εταιριών Καραγιάννη. Κατάστημα επίπλων Διακόσμημα. Στην πλήρως ανακαινισμένη έκθεσή μας σας προσφέρουμε λύσεις και ιδέες για την επίπλωση, το φωτισμό και τη διακόσμηση του σπιτιού σας. Έπιπλα και μικροέπιπλα. Υψηλής χειροποίητης τέχνης που κοσμούν τους προσωπικούς σας χώρους. Φωτιστικά για όλους τους χώρους του σπιτιού σας και επιλεγμένα διακοσμητικά που δίνουν ιδιαίτερη αισθητική στους χώρους για τους οποίους προορίζονται. Διακόσμημα. Μέλος του ομίλου Καραγιάννη. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αναλήψεως 208. Τηλέφωνο 50 069 στο Βόλο. Δικοί σας άνθρωποι, τα δικά μας προϊόντα, στο δικό σας σούπερ μάρκετ. Σούπερ μάρκετ Λάρισα, η μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ σε όλο τον ομό, στηρίζει την αγορά του τόπου μας. Σούπερ μάρκετ Λάρισα, ποιότητα και οικονομία, ποικιλία και εξυπηρέτηση. Σούπερ μάρκετ Λάρισα, επιμένουμε τοπικά και ελληνικά. Thank you.
Γραμμή ζωής. Μάθε πώς μπορείς να την βοηθήσεις να συνεχίσει το έργο της. Τηλεφώνησε στο 210-6990-885. Είσαι από την Ασία, την Αφρική ή τη Μέση Ανατολή. Θέλεις να γυρίσεις στην πατρίδα σου και δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, μπορεί να σε βοηθήσει. Θα φροντίσει για το εισιτήριό σου και το προσωπικό του θα σε συνοδεύσει στο αεροδρόμιο, ώστε να επιστρέψεις με νόμιμο, ασφαλή και αξιοπρεπή τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 210-9919-040 ή επισκεφτείτε τα γραφεία μας, 12 Νήσου 6, στο Άνω Καλαμάκι. Ο Γιώργος και η Άννα προσπαθούν κάθε μέρα για να φτιάξουν κάτι καλύτερο, και ας δουλεύει ο Γιώργος μέρα και η Άννα νύχτα, και δεν έχει σημασία που δεν είναι πάντα ο ένας δίπλα στον άλλο. Σημασία έχει πως για τα πάντα προσπαθούν μαζί, όπως όλοι μας. Και όταν οι άνθρωποι προσπαθούν, οι εταιρείες πρέπει να προσπαθούν περισσότερο. Γι' αυτό στη Wind, 3 χρόνια τώρα, μειώνουμε σταθερά τις χρώσεις μας και συνεχίζουμε. Wind. Οικονομία για όλους. Στο Μασούτι συνεχίζουμε οικονομικά. Γαλοπούλες Νίκας 30% φθηνότερα. Προϊόντα Μίλνερ 20% φθηνότερα. Δημητριακά Kellogg Special K 35% φθηνότερα. Πάνες Μωρομάντιλα Λίμπερο 50% φθηνότερα με τη MasCard. Και Νεομάτ Σκόνη 50 μεζούρες μόνο 5,90. Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά για τον καθένα μας. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Παρασκευής, μαζί σας και σήμερα με την εκπομπή Κονταρομαχίες στη DRT όπως πάντα. Και ο σημερινός μας προσκεκλημένος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πολιτεύεται 30 χρόνια. Θα έλεγε κανείς ότι αυτές τις 3 δεκαετίες δεν απολαμβάνει τις δημοσιότητες που απολαμβάνουν οι υπόλοιποι πολιτικοί. Έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, επικοινωνεί ο ίδιος μέσω δικής του εκπομπής με το κοινό και δεν επιβραβεύεται παρά την διαρκή προσπάθεια που κάνει, όσο τουλάχιστον θα ήθελε ο ίδιος και ενδεχομένως θα του άξιζε. Θα είναι μαζί μας για το επόμενο 45 λεπτό ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο κύριος Βασίλης Λεβέντης, και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση αυτή που θα κάνουμε σήμερα, γιατί θέλω να ακούσω ποια είναι η συσσωρευμένη εμπειρία ενός ανθρώπου ο οποίος προσπαθεί να πείσει για τα δικά του επιχειρήματα με το δικό του τρόπο τον ελληνικό λαό εδώ και 3 δεκαετίες και εισπράττει, επιτρέψτε μου να πω κύριε Λεβέντη, όχι την αποδοχή που θα ήθελε, για να μην πω την άρνηση. Πολλές φορές μάλιστα έχετε φτάσει στο σημείο να μιλήσετε άσχημα για αυτό το λαό, και θα λέγω ότι προσωπικά μπορώ να καταλάβω τις εκρήξεις σας εναντίον ενός κοινού το οποίο ασκεί κριτική μονίμως για αυτά που περνάει, αλλά παραμένει εγκλωβισμένο σε μία κατάσταση την οποία ο ίδιος την επόμενη μέρα των εκλογών αρχίζει και πάλι να εκτείρει στον ίδιο βαθμό που την ήκτηρε και πριν από κάθε εκλογική διαδικασία. Δεν ξέρω αν τα περιγράφω σωστά, αν αδικώ στην περιγραφή μου το προσωπικό σας προφίλ και τον πολιτικό σας ρόλο. Θα έχετε την ευκαιρία να τα πούμε σε λίγο, αφού σας καλησπερίσω και σας ευχαριστήσω που είστε στην εκπομπή σήμερα. Και εγώ σας ευχαριστώ για την καλοσύνη σας να είμαστε σήμερα μαζί.
Η περιγραφή που κάνετε δεν απέχει της πραγματικότητας, αλλά δεν αποδίδει και την αιτία αυτών που συμβαίνουν. Δηλαδή, δεν είναι ότι η Ένωση Κεντρών παρουσιάστηκε, είπε κάποια πράγματα και ο λαός δεν τα επιδοκίμασε. Δεν είναι έτσι. Είναι ότι θίξαμε στο κατεστημένο κάποια συμφέροντα. Το κατεστημένο αντέδρασε με τι τρόπο. Έδωσε οδηγία να μην μας βάζουν τηλεοράσεις που ήλεγχε. Μας εξαφάνισε από το προσκήνιο. Στις εκλογές δεν μας έβαζε κανένα κανάλι. Ακόμη και τα πεντάλεπτα τα βάζανε 4 ώρα τη νύχτα στο Sky και στον Αντένα για να μην μας δει κανείς. Δηλαδή πολεμούσε το κατεστημένο. Απλά θα περίμενα από τον κύριο Βασίλη Λεβέντη να μην επικαλείται άλλη μια θεωρία συνωμοσίας σαν αυτές που επικαλούνται όλοι οι παραδοσιακοί πολιτικοί, βάσει της οποίας βγήκε έξω από το παιχνίδι. Σας θυμίζω και θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε ότι το 1993 καταφέρατε να κάνετε ένα εκλογικό boom στην Αθήνα, στην επαναληπτική εκλογή στη δεύτερη περιφέρεια των Αθηνών. Άρα με τις ίδιες συνθήκες πήρατε υψηλά εκλογικά ποσοστά. Ναι, ναι, αλλά. Την εποχή εκείνη στη Β' Αθηνών ήταν για την έδρα που έχασε ο Τσοβόλας το 92. Και ήταν η αντίδραση προς τον έβαζε, βάζαμε δύο υποψήφοι, ο Λεβέντης ο Βασίλης και ο Μαγκάκης, ναι. Ο συγχωρεμένος του Πασόκ. Λοιπόν, εκείνη την εποχή ήμασταν δύο υποψήφοι και καταλαβαίνετε και μοιραία όσοι δεν πήγαν όσοι δεν θέλανε Πασόκ ψηφίζανε Λεβέντη. Άρα λέτε ότι περισσότερη προβολή θα έδινε και μεγαλύτερη κάθε εκλογές, δυναμική. Κάθε εκλογές, ακόμη και τώρα στη Λάρισα που περπάτησα πριν έρθω εδώ, μου είπανε ότι έβαζες πέρυσι. Πολύ, άμα βγούμε τώρα στον δρόμο μαζί, ξέρετε ο κόσμος, άμα δεν σε βλέπει στα κεντρικά δελτία ειδήσεων του Αντένα, του Μέγκα, της Ερτένα κλπ, θεωρεί ότι το κόμμα δεν κατεβαίνει. Μάλιστα. Δηλαδή λοιπόν. Δεν ήταν ότι ψάχνω δικαιολογία. Η εχθρότητα των ΜΜΕ ήταν σε τέτοιο βαθμό που είναι έξω από τα όρια της δημοκρατίας. Εγώ εννοούσα άλλο πάντως ναι. Στην εισαγωγή μου. Θα τα δούμε όμως τώρα. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και αμέσως μετά θα έχουμε όλο το χρόνο να τα συζητήσουμε. Σε απόσταση μόλις 3 λεπτών από το κέντρο της Λάρισας, μια νέα μικρή πολιτεία γεννιέται. Το Campo Larissa Center. Εκθεσιακοί χώροι, καταστήματα, γραφεία και πολυτελή διαμερίσματα συνυπάρχουν σε ένα συγκρότημα που βρίσκεται σε ένα από τα πλέον κομβικά σημεία της πόλης. Στη Λεωφόρο Καραμανλή. Campo Larissa Center. Μια σπάνια επενδυτική ευκαιρία υψηλής αισθητικής με την εγγύηση της κατασκευαστικής εταιρείας Μπατάλας Ακίνητα Λάρισας. Πληροφορίες Μανολάκη 911 Λάρισα και στο 2410 253 167. Για πλακάκι στο Νικολακάκι, πλακάκια και έπιπλα μπάνιου. Ήδη γίνεις σε απίστευτες τιμές. Πλακάκια δαπέδου, έπιπλα σαλονιού. Για πλακάκι στο Νικολακάκι. Κατάστημα Βόλου, Λεωφόρος Αθηνών 62. Πρώτη διασταύρωση Αλικών Βόλου. Κεντρικό κατάστημα, Λεωφόρος Καραμανλή 127, Αχαρνέ, Αθήνα. Αγορές στο Old City, με πλούσιες προσφορές και δώρα να σας περιμένουν. Στο Practiker, οικιακός εξοπλισμός, λύσεις για όλα, φτηνά και υπεύθυνα. Στα Jumbo, είδη μπεπέ, παιχνίδια, ρούχα, δώρα. Στο Μαρινόπουλο, ολόφρεσκα λαχανικά, κρέατα και ντόπιες λιχουδιές στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στα Bimbo, επώνυμα προϊόντα για το παιδί σας σε χαμηλές τιμές. Έπιπλα Black Red White, με περισσότερα από 2.000 καταστήματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Όλα αυτά σε συνδυασμό με άνετο πάρκινγκ πίνοντας τον καφέ σας στο City Place. Στα Optic Stores, η καλύτερη φροντίδα για τα μάτια σας. Τώρα και το κατάστημα China City, με ιδιένδυσης και υπόδησης σε καταπληκτικές τιμές. Νέο κατάστημα αθλητικών υποδημάτων στο Old City, Αποστολίδης. Τιμές σοκ και δέος. Αθλητικά παπούτσια από 5 ευρώ, με ανώτερη τιμή τα 20 ευρώ. Η φθήνια τρώει τον παρά. Old City, νέα αγορά στην παλιά πόλη του Βόλου.
Σε διπλοκατοικία, 1500 τετραγωνικά μέτρα έκθεσης σε τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, επιπλοσυνθέσεις, μπουφέδες, σαλόνια Όσκαρ παραγωγής μας σε 47 σχέδια με επιλογή υφάσματος και διαστάσεων. Όλα σε τιμή χονδρικής. Επιπλοκατοικία Νίκος Παρασκευούδης. Εμείς τα σχεδιάζουμε, εσείς τα ζείτε. Διθέσιος και τριθέσιος καναπές 990 ευρώ και σαλόνι γωνία 990 ευρώ μόνο. Ελληνική διατροφή Θεσσαλίας. Η ελληνική αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Ποιότητα και ποικιλία, εξυπηρέτηση, τιμές και προσφορές σε ένα μόνο καλάθι. Ελληνική διατροφή Θεσσαλίας. Η μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ με 100 καταστήματα σε όλη τη Θεσσαλία. Ελληνική διατροφή Θεσσαλίας. Η ελληνική αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Κάθε μέρα φθηνά. Η δική μας απάντηση στην κρίση. Όταν αγοράζεις φυτοφάρμακα, τα μάτια σου 14. Οι ετικέτες πρέπει να είναι γραμμένες στα ελληνικά. Μόνο τα εγκεκριμένα σημεία πώλησης εγγυώνται την ασφάλεια της υγείας σου, του εισοδήματός σου, του περιβάλλοντος. Stop στα παράνομα φυτοφάρμακα. Ελληνικό Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας. Τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών για παράνομα φυτοφάρμακα 800 11 39 100. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών. Πολιτεύεστε διαρκώς, αν θυμάμαι καλά, από τις εκλογές του 1981. Όχι 81. Ή το 84, όχι, τις ευρωεκλογές. Από το 84, ναι. Από το 84. Ναι. Θυμάμαι την πρώτη εμφάνιση. Η Ένωση Κεντρών συναισθήθη το 92, βέβαια, γιατί πρώτα το ονομάζαμε το κόμμα. Οικολόγοι Ερηνιστές Πράσινοι λέγονταν το κόμμα. Θυμάμαι την πρώτη σας συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Τι κάνει έναν άνθρωπο να επιμένει παρά τα χαμηλά ποσοστά, να έχει δημόσιο λόγο και να προσπαθεί? Είναι δημόσια ζωή, δεν είναι προσωπικά συμφέροντα στην πολιτική, νομίζω. Αν δεν μπορεί να σας κατηγορήσει κανείς για προσωπικά συμφέροντα. Μερικοί τα έχουν κάνει, κύριε Αντρέα μου, προσωπικά συμφέροντα στην πολιτική και μάχονται για τον εαυτό τους και για να οικονομήσουν και να εξυπηρετήσουν την οικογένειά τους και το στενό κλειό τους. Όσοι αγωνιζόμεθα για το δημόσιο συμφέρον, ούτε όταν νικάμε έχουμε νίκες προσωπικές, ούτε όταν χάνουμε έχουμε ήττες. Γιατί υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον. Δηλαδή, τότε εγώ το 90 έχω κασέτες που έλεγα ότι θα πτωχεύσουμε και δεν το έλεγα ως προφήτης. Το έλεγα γιατί όλοι θέλανε δημόσιο, όλοι θέλανε το βόλεμα, όλοι κατέφευγαν σε κόμματα προκειμένου να διοριστούν και έλεγα ποιος θα παράγει για να τους πληρώνει όλους αυτούς. Άρα ήταν θέμα χρόνου η πτώχευση. Εγώ έτσι το είπα, γιατί μου λένε όλοι πού το ήξερες ότι θα πτωχεύσουμε. Λέω μια χώρα που δεν παράγει τίποτε και που συνεχώς διορίζει. Κλέβουν οι πολιτικοί, εξυπηρετούν τους φίλους τους. Αν αυτή η χώρα έχει μέλλον, τότε μακάρι, θα είναι ο περιούσιος λαός του κόσμου. Αλλά από ό,τι είδατε, τελικώς επαληθεύτηκα. Λοιπόν, πιστεύω ότι στην πολιτική μετέχεις για να λες αλήθεια, όχι για να νικάς. Και θα έρθει και η νίκη. Όταν καταρρεύσει το κατεστημένο, θα ψάξει κάποιες εφεδρίες. Δεν μπορεί να διαλέξει πάλι τους ίδιους. Ο Κοντογιώργης, ο καθηγητής προημερών, είπε στον Παπαδάκη, στον Αντένα που τον άκουσα, ότι το 90% της Βουλής πρέπει να αλλάξει. Αν δεν γίνει, λέει, αυτό και συνεχίσουν στην μετά-κρίσης εποχή οι ίδιοι, θα έχει γίνει, λέει, ένα βατερλό της δημοκρατίας. Μα κύριε Πρόεδρε, κάθε 4 χρόνια και κάθε λιγότερο από και λιγότερο, από τι 4 αλλάζει η Βουλή κατά το 60%. Άνθρωποι που δεν είχαν κανένα πολιτικό χαρακτηριστικό και ήταν μέλη της κοινωνίας των πολιτών όπως είμαστε όλοι μας και άρα δεν είχε κανένας να τους καταλογίσει τίποτα, με το που γίνονται πολιτικοί και θητεύουν για μία κοινοβουλευτική περίοδο στο κοινοβούλιο, αρχίζουν και φθύρονται στα μάτια μας. Αρχίζουν και μας φαίνονται διαφορετικοί. Μπαίνουν στη λογική ότι και οι 300 είναι έτσι. Τι φταίει κατά τη γνώμη σας? Ναι, το ότι αυτοί μπαίνουν καινούργοι δεν σημαίνει ότι είναι καινούργοι. Το νέο, δηλαδή όταν ο Αλευράς πέθανε και, ή πριν πεθάνει έβαλε τον ανιψό του ή ο Ανδριανόπουλος ο Κέρος ο ποδοσφαιριστής έβαλε τον ανιψό του τον Ανδρέα ή ο Ανδρέας Παπανδρέου έβαλε το γιο του ή ο Καραμαλής έβαλε τον ανιψό τους του βάζουν αυτοί, ή ο Ράλης το γαμπρό του. Αυτό δεν είναι ανανέωση. Αν ανανεώνεται η Βουλή
και 100% να ανανεωθεί με ανήψια, με ανήψια και με γιους και με ανθρώπους που είναι στον ίδιο οχετό, στο ίδιο τρόπο λειτουργίας ως πολιτική, αυτό δεν είναι ανανέωση, αυτή είναι εικονική. Εμείς ζητούμε την ανανέωση που να θέλει ο άλλος να προσφέρει. Που να μην τον νοιάζει να χάσει. Δεν μπαίνουν σε αυτή τη βουλή. Δηλαδή, εγώ νομίζετε δεν μπορούσα κι εγώ να πω ψέματα. Με συγχωρείτε. Εγώ ήμουν πάντα δυσάρεστος. Έλεγα πρέπει να κοπούν οι υψηλές συντάξεις. Έπρεπε να κοπούν, λέω, οι στρατιωτικοί που παίρνουν σύνταξη στα 40 και στα 42. Στο εξωτερικό, λέω, παίρνουν όλοι στα 66, τους έλεγα. Και δεν με ψηφίζανε. Ψηφίζανε τον Καραμαλή, ψηφίζανε τον Παπανδρέου που τους έλεγε υπέρ τους. Μισό λεπτό. Τώρα όμως τους τα κόβουνε. Ναι, η Βουλή ναι. Δεν φτιάχνεται κάθε τετραετία μόνο από γόνους πολιτικών οικογενειών. Φτιάχνεται και από ανθρώπους οι οποίοι πολιτεύονται, οι οποίοι είναι άνθρωποι που είχαν ένα επάγγελμα και δεν είχαν και κανένα επάγγελμα πριν. Περισσότεροι δεν είχαν. Ναι, ανεπάγγελμα. Ναι, αλλά παρόλα αυτά τη χάνουν τη έγκριση του ελληνικού λαού και μπαίνουν στο κοινοβούλιο. Και δεν νομίζει κανείς ότι διαφέρουν σε τίποτα από τους γόνους των οικογενειών. Μα αυτό γιατί είναι κολαούζι. Δηλαδή, και αν, ας πούμε, εδώ σου φλιάσε, έφτιανε το συνδυασμό και έβαζε τρεις σαν κλητήρες του, αυτή δεν είναι ανανέωση. Ναι. Καταλάβατε. Πολλές φορές οι πολιτικοί αποχωρούντες βάζανε του ιδιαίτερου ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής ήταν κάποιο κουτσοθανάσι ιδιαίτερος. Και έτσι μπήκε στην πολιτική στις αίρες. Το ξέρετε, ο γέρος ο Καραμαλής, ο λεγόμενος Εθνάρχης, πώς μπήκε, ήτανε ασκούμενος στο γραφείο ενός κουτσοθανάσιου βουλευτή, σερών του Λαϊκού Κόμματος. Τουλάχιστον αυτός στην πορεία. Δηλαδή βάλανε τους κλητήρες. Ναι, αλλά στην πορεία αυτός απέδειξε ότι άξιζε. Αυτός. Εγώ δεν το πολύ αποδέχομαι ότι άξιζε. Γιατί? Ότι ήταν μια προσωπικότητα το αποδέχομαι, αλλά ότι συνολικώς η προσφορά του είναι θετική, να μου επιτρέψετε να αμφιβάλλω. Αν ήσασταν στη Βουλή, δηλαδή, ειδικά στην πρώτη οχταετία. Αν ήσασταν στο Μέγαρο, στο πολιτικό μνημόσιο του Καραμαλή, δεν θα του αποδίδατε τα εύσημα. Το έκανε ο Τσίπρας. Και δεν χρειαζόμουν εγώ. Ο Τσίπρας πήγε και ευλογούσε τον Καραμαλή και έλεγε ζήτω ο Καραμαλής. Εγώ στο Ίδρυμα, θυμόσαστε προκαιρού. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι ο Καραμαλής της πρώτης οχταετίας ήταν ένας δεξιός άνθρωπος, αθεράπευτος και αμετανόητος δεξιός. Στη δεύτερη οχταετία γύρισε κάπως αναγεννημένος, αλλά πάλι δεξιός. Ναι. Δηλαδή ποτέ του δεν θέλησε απλή αναλογική. Ποτέ του δεν θέλησε λαϊκή συμμετοχή και διαφάνεια. Έδινε τα έργα έτσι με ένα στυλό, υπέγραφε και το έδινε του Μπόμπολα, του Α, του Β, το έργο. Ποτέ δεν έφερε θεσμούς και δεν θεμελίωσε την κοινωνία της διαφάνειας. Μπορεί να τελικώς, επειδή μας έβαλε στην Ευρώπη, λένε κάτι έκανε. Έτσι, είπε, δεν φτάνει να μπούμε, πρέπει να μάθουμε και κολύμπι. Αλλά δεν εξήγησε τι εννοούσε. Δεν το εξήγησε το να λες να μάθει. Τώρα, ο ελληνικός λαός ήταν δύσκολο να καταλάβει τι σήμαινε θέλω και χρειάζεται και κολύμπι. Εκείνος έπρεπε να το εξηγήσει. Εγώ, αν πω στο λαό δεν πάμε εσείς καλά, πρέπει να του υποδείξω και τη μέθοδο να πάμε εσείς καλά. Εσείς είστε πεισμένος τελικά ότι γι' αυτό που ζούμε σήμερα, μετά από 30 χρόνια θητείας στα πολιτικά πράγματα, την ευθύνη την έχουν κυρίως οι πολιτικοί ή υπάρχει και συνευθύνη των πολιτών? Δεν μπορεί μόνοι τους οι πολιτικοί. Αν ήταν η κοινωνία σοβαρή και όρημη, θα τους είχε πετάξει όπως αποβάλλεται ένα μόσχευμα που δεν απορροφάται την πολιτική τάξη. Άρα και ο λαός έχει τα κουσούρια του. Και έψαχνε για να τον διορίσουν και συνοστιζόταν σε προθαλάμους. Κάποτε σας έβλεπα στο κανάλι στο οποίο βγαίνατε στην εκπομπή να γίνεστε έξαλλος από αυτά που ακούγατε και λέγατε στον ελληνικό λαό είστε ζώα. Και αυτό το ξέρετε πότε το είπα. Δεν θυμάμαι, ήταν εκλογές 93 νομίζω ή 96, αυτό δεν το θυμάμαι. Και τελώνοντας κατά τις 12 η ώρα τα αποτελέσματα, είχε πάρει το Πασόκ πάλι την εξουσία. Δεν θυμάμαι ποιος την είχε πάρει, το Πασόκ νομίζω. Και άρα ήταν 96, στις εκλογές του 96, γιατί το 93 νομίζω. Όχι. Το 93. Το 93 είχε βγει. Στις εκλογές του 93 είχε κερδίσει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ναι, μπορεί να ήταν τότε 93, ναι, δεν θυμάμαι. Και ένας τηλεθεατής πήρε ηρωνικά και λέει, είδες, έλεγες εναντίον του Πασόκ, αλλά το Πασόκ βγήκε, ενώ εσύ δεν είσαι τίποτα. Και λέω, το ότι ο ελληνικός λαός ψηφίζει σαν ζώα, εγώ φταίω, εγώ έχω τη συνείδησή μου ίσχυ, ότι είπα την αλήθεια. Και περιμένετε λίγο, λέω, δεν έληξε ο αγών, περιμένετε λίγο, μια μάχη κερδίσατε, τον πόλεμο μπορεί να τον χάσετε και τώρα βλέπω το Πασόκ έχει φτάσει στο 4%,
Έτσι, τόσο δεν βγαίνει, 4 και τόσο βγήκε η τελευταία δημοσκόπηση, και να δούμε πού θα καταλήξει. Ένα κόμμα που δηλητηρίασε ηθικά όλη τη χώρα, πήρε τον αρχηγό ενός άλλου κόμματος, τον οποίον κατεδίωκαν, στον οποίον δεν επέτρεπα να μιλήσει στις εκλογές, για να μου λένε δεν βγήκα. Και βγήκανε αυτοί, εντάξει. Αισθάνεστε αδικημένος από, από τα αποτελέσματα που σας έδιναν οι εκλογικές ανάλογα με το, με την, ακούστε, ανάλογα με την συμμετοχή μου, με την παρουσία μου, και έπαιρνα περισσότερους ψήφους. Γιατί πήρα και 1,80, πήρα ορισμένες φορές ψήφους. Λοιπόν, ναι, αλλά κοιτάξτε, δείτε τώρα. Δηλαδή, εγώ θα σας πω για κάτι. Για να πάρεις ένα 80, πρέπει να έχεις και ένα 80 του τηλεοπτικού χρόνου. Ναι. Να έχεις και ένα 80 των χρημάτων. Εγώ θα σας πω κάτι ευθέως τώρα. Ναι. Υπάρχουν πολιτικοί. Εσάς κατά καιρούς σας έχουν κατηγορήσει για πάρα πολλά. Για τον τρόπο που μιλάτε, για τον τρόπο που εκφράζεστε. Εντάξει. Σας έχουν αποδώσει χαρακτηρισμούς. Κάτι λάθος που είπα, βρήκανε. Αυτό, ναι, αυτό για τον τρόπο που μιλάω. Αλλά σήμερα, κάνοντας ένα flashback, θα σας έλεγα ότι δεν είπατε και ποτέ ότι ψεκάζεται ο ελληνικός λαός. Ότι? Ότι ψεκάζεται ο ελληνικός λαός, ότι ψεκάζουν τον ελληνικό λαό. Ψεκάζουν? Αυτοί, ναι. Αυτοί που είπαν ότι το ψεκάζουν τον ελληνικό λαό πήραν 5-6%. Επιβραβεύτηκαν. Η τρέλα και οι φασίστες που είπαν τι είπαν πήραν 6. Η Χρυσή Αυγή. Αυτό δεν λέει τίποτα. Ακούστε, στον τόπο αυτό κάποτε δεν ψηφίσανε τον Βενιζέλο και ψηφίσανε τον Γούναρη και σε 6 μήνες τον ντουφεκίσανε. Δεν σημαίνει ο λαός δεν έχει πάντα δίκιο. Πλέον ότι είναι σχετικά τα αποτελέσματα. Βέβαια, δεν είναι. Και σε άλλα κράτη πολιτικοί που 3, 4 και 5 φορές δεν ψηφίσαν, ψηφίσαν την 6η. Γιατί όταν παλεύεις ένα κατεστημένο, το κατεστημένο δεν είναι εύκολο σε μια εκλογή να το ανατρέψεις, είσαι 2 ή 5, αν δεν είσαι κι εσύ μέρος της απείλας. Μην κοιτάτε τώρα με τον Λοβέρδο, τον εβάλανε αμέσως στα γκάλοπ. Γιατί τον βάλανε αμέσως στα γκάλοπ? Γιατί προέκυψε υπουργός, να έχει τη δύναμη. Είχε τη δύναμη με τις φαρμακευτικές εταιρείες εκεί και τα νοσοκομεία που κάνανε φαγοπότη. Είχε το χρήμα, τον εβάλανε. Έτσι είναι. Λοιπόν, πρέπει ο κόσμος, αν θέλει ηθική, να την επιβραβεύει. Αν θέλει να αλλάζει. Δηλαδή, αποκλείεται κάποιος που κάνει ένα καινούριο εγχείρημα να καταγράφει μια ευαρέσκεια στην κοινή γνώμη, μια προτίμηση, μια επιρροή στο εκλογικό σώμα. Και να καταγράφεται, πρέπει σώνει και καλά να έχει πληρώσει. Να σας πω γιατί. Να σας πω γιατί το λέω. Μπορεί να έχει ένας. Να σας πω γιατί το λέω. Γιατί το ΠΑΣΟΚ ήταν μια δύναμη που το 2009 είχε περίπου 45%. Βρέθηκε στο 5%. Είναι λογικό ότι ένα 2% του ΠΑΣΟΚ μπορεί κάποια στιγμή να είδε ως διέξοδο πάντα στις σφιγμομετρήσεις και δεν ξέρουμε ακόμα στις εκλογές τι θα γίνει. Σε ένα πρώην στέλεχός του, ένα προβεβλημένο στέλεχός του, έναν υπουργό που κάνει ένα νέο εγχείρημα και που μπορεί να σκέφτεται ότι την ώρα του αδιεξόδου μου, που δεν μπορώ να πάω στη Νέα Δημοκρατία γιατί έχω αντιδεξιά σύνδρομα, την ώρα που δεν θέλω να πάω στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί λιδωρεί την πολιτική του ΠΑΣΟΚ, δεν θέλω όμως να μείνω και στο ΠΑΣΟΚ γιατί ενδεχομένως ο τρόπος σάπισε. Ναι. Βλέπω λοιπόν ότι μια καλή ευκαιρία είναι να εκφραστώ δια του Λοβέρδου ή το κάνω για να στείλω ένα μήνυμα στο κόμμα μου. Πρέπει ντε και καλά ο Λοβέρδος έχει πληρώσει, δηλαδή, για να δει το όνομά του στις δημοσκοπήσεις. Ακούστε κάτι. Εγώ πολλές φορές πάω σε εταιρείες δημοσκοπήσεων. Ναι. Στη ΡΑΣ πήγα, σε άλλες, μη λέμε τώρα ονόματα, και τους είπα γιατί δεν βάζετε στο ερωτηματολόγιο την Ένωση Κεντρών. Ένα πάρει, δύο πάρει, θα το αποδεχθώ. Ό,τι βγάλετε. Τι σας είπαν. Γιατί δεν τους βάζουν στο ερωτηματολόγιο. Και λέει, εμείς βάζουμε στο ερωτηματολόγιο μόνο κόμματα εντός Βουλής. Κόμματα άλλα συγχωνεύονται στο δεν ξέρω, δεν απαντώ, δεν. Ναι, ναι κτλ. Όμως στη Χρυσή Αυγή, από ό,τι θα θυμόσαστε, πριν μπει στη Βουλή, γιατί η Χρυσή Αυγή επί 20 χρόνια μετήχε σε εκλογές και έπαιρνε το 1/3 των ψήφων της Ένωσης Κεντρών. Το 1/3. Κάποια στιγμή λοιπόν βγαίνει ο Ψυχάρης, όταν μάλωσε με τον Γιώργο Παπανδρέου που δεν του έδωσε τα 100 εκατομμύρια για το ΔΟΛ, το δάνειο, βγαίνει και λέει 7% Χρυσή Αυγή. Δεν είχε γίνει κανέναν γκάλωπ. Απλά εκδικεί το ένα πολιτικό σύστημα ο Ψυχάρης. Τι, συμφέρον, εξεβίαζε. Τι συμφέρον είχε ο Ψυχάρης να θα σας πω τι συμφέρον. Όπως και όλα τα κανάλια τώρα που ό,τι και να κάνουν της Χρυσής Αυγής τους προβάλλουν. Ξέρετε γιατί το κάνουν? Γιατί έχουν δυναμική στην ελληνική κοινωνία, δυστυχώς. Δεν είναι αυτό. Έχουν. Για να πούνε στο λαό ότι θέλετε να φύγετε για τους κλέφτες, θα καταλήξετε σε τέτοιους αγοραίους φασίστες. Να τους ξαναγυρίζουν στους κλέφτες. Αυτό και θέλουν. Και το, δηλαδή, φαινόμενο, μετά τους κλέφτες και το φαινόμενο ΣΥΡΙΖΑ πώς το εξηγείτε? Το καταλάβατε. Δηλαδή, το φαινόμενο ΣΥΡΙΖΑ. Η Χρυσή Αυγή, για να ολοκληρώσουμε, λειτουργεί σαν μπαμπούλας.
Κύριοι, προσέξτε, μπορεί να είναι κακό το σύστημα, διεφθαρμένο. Αν όμως φύγετε από αυτό, κοιτάξτε πού θα καταλήξετε. Σε αυτούς που δολοφονούν, σε αυτούς που κατουρούν στους δρόμους. Στο ΣΥΡΙΖΑ θα πάμε. Ναι, το ΣΥΡΙΖΑ, τι να πω για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ένα φαινόμενο δημοσκοπικό που πήγε από το 4% στο 27% και σήμερα είναι σχεδόν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι κάνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ πληρώνει τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, γιατί πίσω από τη θεωρία συνωμοσίας υπάρχει και μια δυναμική η οποία καταγράφεται. Συμφωνώ. Αλλά το ΣΥΡΙΖΑ πήρε ψήφους από τους εκδικητικούς του ΠΑΣΟΚ. Δεν αντιλέγω. Άρα δεν είναι εκλεκτός του συστήματος αυτή τη στιγμή που μέσω των δημοσκοπήσεων τον προωθεί στην κυβέρνηση. Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων ανήκουν στις ίδιες εταιρείες που έχουν και τα κανάλια στους μεγαλοεκδότες, ναι, στους διαπλεκόμενους. Σύμφωνοι. Αν ήταν μέσα στα κράτο από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία για πάντα πρώτους. Συμφωνώ. Αν οι διαπλεκόμενοι φοβούνται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο Τσίπρας έχει προθέσεις να κάνει κάθαρση στα δημόσια έργα, στις κρατικές προμήθειες και θα σταματήσει το φαγοπότη, θα τον καθήλωναν στις δημοσκοπήσεις και αυτό, επειδή οι δημοσκοπήσεις δημιουργούν εντυπώσεις πρόθεσης ψήφου, θα ήταν θανάσιμο πλήγμα για το ΣΥΡΙΖΑ, όση δυναμική και αν είχε. Δηλαδή η Χρυσή Αυγή, με το που βγήκε ο Ψυχάρης και μετά ακολούθησε και ο Αντένα και το Μέγα και είπαν 7%, ο άλλος σου λέει πάμε. Γιατί πιάνει τόπο η ψήφος. Ναι, ας πούμε ότι τότε ήταν τεχνητή η άνοδος. Ναι. Σήμερα που... Και στο ΣΥΡΙΖΑ, αν σήμερα, τον παρουσίαζαν 10 και όχι 30... Σήμερα, μπορούσε... όταν σήμερα η αποδοχή που έχει η Χρυσή Αυγή, ακόμα και στις χειρότερες των εμφανίσεών της, των δημοσίων εμφανίσεων, φαίνεται ότι είναι μεγάλη, μπορεί να μην μας αρέσει. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι τόσο. Δεν καταγράφεται μια πλαστή εικόνα. Επιτρέψτε μου, εγώ δεν πιστεύω ότι. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω, και είναι θέση αυτό της Ένωσης Κεντρών, ότι είναι τόσο μεγάλη. Απλά ακόμη παίζουν παιχνίδι οι διαπλεκόμενοι εκδότες με το σύστημα, εκβιάζουν για έργα, εκβιάζουν να παραγραφούν τα ΙΚΑ, τα ΦΠΑ και τα άλλα, οι άλλα πράγματα που. Δηλαδή οφείλουν... είναι δημιούργημα των εκδοτών η Χρυσή Αυγή. Πώς? Είναι δημιούργημα των εκδοτών, η Χρυσή Αυγή. Ναι, βέβαια, διότι αν την είχαν και αυτήν εκτός δημοσκοπήσεων, αν ίσχυε αυτό που μου απάντησαν εμένα από τη ΡΑΣ, ότι κύριε, δεν βάζουμε την Ένωση Κεντρών γιατί δεν μπήκετε στη Βουλή, μπέστε πρώτα και μετά σας βάλουμε. Αν ίσχυε αυτό, δεν θα ήταν μες στη Βουλή η Χρυσή Αυγή. Δηλαδή, αν πριν τις εκλογές του Μαΐου του 2012 όλες οι δημοσκοπήσεις έδιναν 0 Χρυσή Αυγή, δεν θα πηγαίνανε το 6% να τους ψηφίσουν. Ο λαός θέλει μια επιβεβαίωση για να πάει να δώσει την ψήφο. Και το σύνθημα το έδωσαν οι εφημερίδες και τα κανάλια, κύριε Ανδρέα μου. Άρα εσείς βγάζετε το συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος που έχει στριμώξει το σύστημα είστε εσείς. Όχι, και το σύστημα βγάζω... το ανταποδίδει. Όλοι οι άλλοι είναι συστημικοί. Εγώ βγάζω το συμπέρασμα ότι το κατεστημένο μέσω των 6 μεγαλοεκδοτών που φάγανε και τα λεφτά του χρηματιστηρίου του 99, ναι, και αυτό το μέγα σκάνδαλο έχει περάσει τελείως ατιμόρυτο, δημιουργούν καταστάσεις προβάλλοντας υποχείριά τους και πιόνια τους. Και όταν κάποιος έχει η φωνή, η άποψη που τους χαλάει το φαγοπότη, αυτός κόβεται από παντού. Αυτό ωραίο, ωραίο αυτό το σενάριο, αλλά από την άλλη μεριά θα σας έλεγε κάποιος που μας παρακολουθεί ότι ο ένας από αυτούς τους 6 εκδότες, ο Κουρής, εσάς σας είχε δώσει καθημερινή εκπομπή στο κανάλι και ήσασταν και συνεταίροι. Ναι, και τι έγινε αυτό. Κάποιος... αν κάποιος λοιπόν χρεώνει στους άλλους συστημικές λογικές οι οποίες έχουν να κάνουν με την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των καναλαρχών, γιατί να μην πιστέψει ο ίδιος άνθρωπος και την κριτική ότι και τη δική σας σχέση με έναν από αυτούς τους 6 εκδότες. Ακούστε. Εγώ δεν θεωρώ ότι ούτε εσείς κάνατε κάτι κακό, απλά το λέω, ούτε εσείς ήσασταν ο ευνοούμενος των καναλαρχών, αλλά ούτε και κανένας άλλος. Διότι εάν ίσχυε αυτό που λέτε, εγώ ξέρω ότι από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, μόνο εσείς ήσασταν συνεταίρος με εκδότη, ναι, τον Κουρή δηλαδή. Θα σας πω όμως κάτι. Και είχατε και κανάλι. Θα σας πω όμως κάτι. Δεν ήσασταν συνεταίροι. Όταν εγώ έκανα τις εκπομπές, έλεγα πάλι τα ίδια. Ενώ οι άλλοι, όταν κάνουν επαφή με τους μεγαλοεκδότες, γίνονται σφουγγοκολάριοι τους. Ναι, αλλά πάει δηλαδή, τώρα εγώ πολιτικός, πολιτικός αρχηγός είναι συνεταίρος με εκδότη. Πώς? Πάει πολιτικός αρχηγός να είναι συνεταίρος με εκδότη. Τι να κάνω? Πολιτικός αρχηγός να είναι συνεταίρος με εκδότη, πάει. Αυτό οφειλόταν στο κανάλι στο οποίο είχα κάποιες μετοχές. Δεν οφειλόταν ότι βρήκα τον Κουρί στο δρόμο και του είπα θέλεις να γίνουμε συνεταίροι. Το λέω για να φτύρω τις θεωρίες συνωμοσίας. Ναι, δεν το λέω γιατί αλλά κάτι λέω, για να δούμε αν ένας αλωτριώνεται σαν πολιτικός όταν σχετίζεται. Βλέπουμε το πώς εκφράζεται. Ο Λεβέντης από την πρώτη μέρα που εμφανίστηκε μέχρι και σήμερα και όσο ζω θα είμαι αυτός που πάλευα για απλή αναλογική.
Πάλευα για διαφάνεια, για παραμέσχες, για έλεγχο κοινωνικό. Άρα το συμπέρασμα. Ενώ άλλοι τις περιπτώσεις που λέτε, έχοντας επαφή με τον Κοντομινά, με τον Αλαφούζο, γίνονται κλητήρες τους. Άρα το συμπέρασμα είναι ότι από μπορεί κανένας... Από εκεί το συμπέρασμα αν είναι άντρας ο πολιτικός. Άρα το συμπέρασμα είναι ότι μπορεί να είναι κάθε πολιτικός συνεταίρος με ένα καναλάρχη, αρκεί να μην επηρεάζεται σε αυτά που λέει. Εντάξει, εγώ σας εξήγησα ότι συνεταίρος έγινα λόγω του ότι είχα μετοχές σε κάποιο κανάλι, το οποίο άλλαξε κάποια χέρια και μετά αναγκαστικώς δεν είχα άλλο κανάλι να κάνω εκπομπές, δεν με συνέφερε να σταματήσω. Την επαφή μου με το λαό ήθελα. Το λαό δεν σας κατηγορώ. Αλλά είναι τόσο λεπτές οι γραμμές. Μόνο σας φτάνετε σε αυτό το συμπέρασμα. Πάντως ο πολιτικός κρίνεται από τη σταθερότητά του. Ναι. Κρίνεται από τις θέσεις του. Αυτό. Εμένα δηλαδή ο Καρατζαφέρης ας πούμε. Τον άκουγα παλιά έλεγε δραχμή. Όταν πρόκειψε η κρίση. Μετά το γύρισε ευρώ, τώρα το ξαναγυρίζει δραχμή. Είναι πολιτικός αυτός. Εσείς παρεμπιπτόντως που είστε, δραχμή ή ευρώ, για να πούμε και στη σύγχρονη. Εγώ είμαι στο ευρώ. Εγώ πιστεύω ότι η πτώχευση που επήλθε από την ακολασία της κοινωνίας μας, του πολιτικού συστήματος και των πελατειακών σχέσεων και το να φύγουμε από το ευρώ είναι μια εθνική ήττα. Διότι η Τουρκία θέλει να μπει στην Ευρώπη. Τι μας προσφέρει το ευρώ και θέλετε να μείνουμε στο ευρώ? Κοιτάξτε, τόσο καιρό που ζούσαμε με δανεικά, δεν μας πείραζε το ευρώ. Η κρίση λοιπόν μας άλλαξε γνώμη. Ακούστε, πρέπει να είμαστε σταθεροί και σαν λαός. Αφήστε το Λεβέντη, αφήστε το Γιουμερτάκη, αφήστε τον ένα τον άλλο. Τόσα χρόνια που μας δίνανε δανεικά και διορίζαμε στο δημόσιο και κάναμε η πολιτική και κάνανε όλοι αυτά τα έσχη. Του λαού του άρεσε το ευρώ. Τώρα που στο ευρώ σου λένε πρέπει να μηδενίσεις το έλλειμμά σου, κύριε, αλλιώς θα αποβληθείς, τώρα δεν μας αρέσει το ευρώ. Στο Μάστριχτ δεν υπογράψαμε 3% έλλειμμα. Δεν υπογράψαμε μέχρι 3% το έλλειμμα. Ο Καραμαλής το πήγε 16%. Το ευρώ φταίει ή οι εδώ διαχειριστέντες τα ζητήματα. Λοιπόν, εδώ απλά τα κανάλια δώσανε μία εντολή. Για να μην πάει φυλακή ο Καραμαλής, ο Σαμαράς, ο Γεωργάκης ο Παπανδρέου, ο Σιμίτης, που είναι οι αληθινοί φταίχτες της ελληνικής τραγωδίας, δώσανε εντολή στους δημοσιογράφους να βρίζουν τη Μέρκελ, ώστε να αθωωθούν οι ντόπιοι με τις αλλά πριν από τους δημοσιογράφους τους έβριζε ο λαός, την έβριζε ο λαός τη Μέρκελ. Πώς? Πριν από το σύνθημα όμως το έπαιρνε από τον Αυτιά, από τον Παπαδάκη, από τον Τράγκα. Όταν βγαίνουν κάθε βράδυ οι κύριοι και τι φταίει, η Μέρκελ φταίει. Είπε ποτέ ο Αυτιάς ότι φταίει ο Σαμαράς? Είπε ποτέ ότι φταίει ο Γιώργος Παπανδρέου? Ποτέ. Η Μέρκελ, ήρθαν οι Γερμανοί να μας πάρουν τα πετρέλαια. Ήρθαν οι Γερμανοί να μας πάρουν τον ορυκτό πλούτο. Σιγά ρε παιδιά, λες και είμαστε ένα διαμάντι όλη η Ελλάδα και όλοι ερίζουν ποιος θα μας το πάρει. Η αληθινή ιστορία κύριε Γιουμερτάκη μου είναι ότι είχαμε απατεώνες εδώ και λαό ηλίθιο που πήγαινε, δεν τον υβρίζω, τον σέβομαι, απλά το λέω για να γλαφυρά έτσι να το καταλάβει. Που πήγαινε και συνοστιζόταν στους προθαλάμους των απατεώνων που είχαν τα κόμματα και τις βουλευτικές έδρες για να διορίσουν τα παιδιά τους και αυτό ως ακολασία επεξετάθη, χάθηκε ο έλεγχος και φτάσαμε στην πτώχευση. Αυτή είναι όλη η αλήθεια. Τώρα η Μέρκελ, τι πρέπει να κάνει η Μέρκελ με εμάς? Αν δεν συμμορφωθούμε και δεν πάμε μηδέν το έλλειμμα, αλλά όχι με βάρβαρα έκτακτα μέτρα, αλλά με μόνιμο χαρακτήρα μέτρα. Άμα δεν καθυλώσουμε το έλλειμμα, μετά τις γερμανικές εκλογές θα μας δώσουν μια χλωτσά. Γιατί ήδη μας έχουν δαπανήσει άλλα 200 δις από την αρχή της κρίσης το 2009 και δεύτερον ξόδεψαν 200 και πλέον δις. Και αρχίζουν στη Γερμανία και αρθρογραφούν γιατί ομιλώ γερμανικά και ρωτούν μήπως ήταν καλύτερο τους Έλληνες να τους πετάξουμε έξω από την αρχή. Γιατί φοβούνται ότι και παρά τα όσα μας έδωσαν πάλι θα πτωχεύσουμε. Μάλιστα. Για την Κύπρο λένε ότι θα αγωνιστεί και σε 5 χρόνια θα σηκωθεί. Για την Ελλάδα όμως, επειδή βλέπουν τη διστακτικότητα, το να μην απολύονται από το δημόσιο ούτε οι αργόμισθοι, ούτε οι επίουρκοι, κανένας. Βλέπουν την κομματική προστασία επί του σώματος των δημοσίων υπαλλήλων, καταλαβαίνουν ότι αυτή η χώρα δεν διατίθεται να κάνει αλλαγές. Θέλαμε να αλλάξουμε να ανοίξουμε τα επαγγέλματα, όχι οι ταξιτζίδες, όχι οι φορτηγατζίδες, όχι οι φαρμακοποιοί, όχι ο ένας, όχι ο άλλος. Τα μαγαζιά να μην ανοίγουν την Κυριακή, δηλαδή να είμαστε ένα είδος, ας πούμε, πώς να σας το πω, μιας κομπλεξικής χώρας που δεν κοιτάει γύρω της. Αυτό μας ζητούν. Αυτό θα μας καταστρέψει. Ήδη μας έχει καταστρέψει. Μικρή διακοπή.
για διαφημίσεις και αμέσως μετά θα μας πείτε γιατί ενώ λέτε όλα αυτά τα πράγματα είστε κατά του μνημονίου. Γιατί βλέπω στην εφημερίδα σας ο Βασίλης Λεφάντης είμαι αντιμνημονιακός. Μπορεί να μας βγάλει από το μνημόνιο. Μικρή διακοπή και σε ένα λεπτό κυρίες και κύριοι ξανά μαζί. Ξυλοτεχνική Μετσόβου. Εμπορία ξυλίας οψιάς πρώτης ποιότητας. Για καλέσθητες κατασκευές επίπλων. Για διαχρονικές δημιουργίες ξυλίνων αντικειμένων. Ξυλοτεχνική Μετσόβου. Βιοτεχνία κατασκευής αντικειμένων. Από αυθεντικό ξυλό οξιάς. Βιβλιοθήκες και κάδες συναρμολογούμενες. Ψωμόξυλα, τυριέρες, πλάστες και καβίλια σε διάφορες διαστάσεις. Ξυλοτεχνική Μετσόβου στο Μέτσοβο. Κάτι ένα τη χρονιά. Θα λέμε μαζί την πρώτη καλησπέρα. Οι δικοί σας άνθρωποι. Τα δικά μας προϊόντα. Στο δικό σας σούπερ μάρκετ. Σούπερ μάρκετ Λάρισα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ σε όλο τον ομό. Στηρίζει την αγορά του τόπου μας. Σούπερ μάρκετ Λάρισα. Ποιότητα και οικονομία, ποικιλία και εξυπηρέτηση. Σούπερ μάρκετ Λάρισα. Επιμένουμε τοπικά και ελληνικά. Η Ελλάδα του χθες. Γνώρισα χώρες μακρινές, με πλούτη και μεγάλη, όμως σαν την Ελλάδα μας καμιά δεν είναι άλλη. Η Ελλάδα του σήμερα. Μισέ εδώ και τα μάτια μου δακρύζουν λυπημένα. Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, πόσο σ' αγαπώ βαθιά. με 26 Μαΐου έχετε ραντεβού με το Βόλο, τη Μαγνησία, τη Θεσσαλία, την Ελλάδα και το εξωτερικό. 10ο επιχειρηματικό πανόραμα. Πάμε μαζί. Για 9 ολόκληρες ημέρες, επιχειρήσεις και φορείς της περιοχής ενώνουν τις δυνάμεις τους και προβάλλουν τα προϊόντα τους. Παράλληλα, στο χώρο της έκθεσης θα γίνονται πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Πάμε πανόραμα. 18 με 26 Μαΐου στο Εκθεσιακό Κέντρο Βόλου. Φαλτάκας, Αθανάσιος και Ευθύμιος. Ενεργειακά τζάκια. Σόμπες και λέβητες πέλετ και ξύλου για υψηλή απόδοση, υψηλή αισθητική και χαμηλή κατανάλωση. Τώρα στην έκθεσή μας γνωρίστε τα νέα σώματα υπέρυθρης θέρμανσης από μάρμαρο. Προτάσεις που ζεσταίνουν το χώρο σας με μηδενικό κόστος συντήρησης. Φαλτάκας, Αθανάσιος και Ευθύμιος. Και στη θέρμανση σκεφτείτε έξυπνα και οικονομικά. Έκτο χιλιόμετρο Τρικάλων Καλαμπάκας. Τηλέφωνο 24310 85 840. Εδώ είμαστε λοιπόν με τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών. Δεν έχω αντίρρηση στα όσα μας είπατε στο τέλος της προηγούμενης σύνδεσής μας, αναφορικά με το εάν τελικά φταίει το ευρώ για το που φτάσαμε, εάν φταίνει οι Έλληνες πολιτικοί και η διάθεση των Ελλήνων πολιτών να διαχειριστούν με τον τρόπο που όλοι ξέρουμε την κατάσταση. Ενώ όλα αυτά όμως που είπατε οδηγούν στο μνημόνιο, λέτε ότι είμαι κατά του μνημονίου. Ναι, γιατί εγώ σαν Λεβέντης, με την εμπειρία που έχω, το 2009 όταν πρόκυψε η κρίση, δεν θα κατέφευγα στο μνημόνιο, αλλά θα έκανα οικειοθελές μνημόνιο εντός Ελλάδος. Ένα ελληνικό μνημόνιο. Ένα ελληνικό μνημόνιο που θα ήμουν εγώ το αφεντικό, δηλαδή οι Έλληνες εμείς το αφεντικό. Και θα έκοβα την πολυθεσία. Έχουμε 250.000 τριθεσίτες που έχουν τρεις δουλειές. Να περιοριστούν σε μία. Έχουμε άλλους 200.000 διπλό και τριπλό συνταξιούχους. Θα τους έλεγα, παιδιά, μία σύνταξη μόνο. Δεύτερη, και ας πληρώσατε εισφορές, απαγορεύεται. Μετά έχουμε 400.000 συνταξιούχους που και τι λαμβάνουν πάνω από 1.000 ευρώ σύνταξη, δουλεύουν, εργάζονται. Αυτό απαγορεύεται σε όλο τον κόσμο. Θα έλεγα, αν συλληφθεί κανείς να δουλεύει, θα χάνει τη σύνταξή του. Θα έκοβα τα χρήματα των κομμάτων, θα πέλει από τη Βουλή τους 1.500 που είναι συγγενείς των βουλευτών.
που είναι όλοι αργόμισθοι και θα πολεμούσα στο δημόσιο να κάνω καταγραφή να δω ποιοι είναι οι αργόμισθοι και ποιοι εκτελούν αρμοδιότητες. Τους έχοντες αρμοδιότητες θα τους αύξανα τον μισθό, αλλά τους έχοντες αργομισθία θα τους πάτασα. Αυτό γιατί όταν μισθό... Τώρα μου δώσατε την τέλεια συνταγή για να πάρετε 0%. Δεν πειράζει. Ακούστε κάτι. Δηλαδή, είναι αυτό. Είναι αντιπαθής όποιος λέει την αλήθεια, κύριε Γιουρμετάκη. Είναι αντιπαθής. Ξέρετε πότε θα ήμουν συμπαθής εγώ? Αν έκανα αυτό που άκουγα το πρωί σε ένα ξενοδοχείο κάποιον της Νέας Δημοκρατίας, σαν τον Τινόπουλο, ο οποίος έλεγε πρέπει να αυξήσουμε τον εκπαιδευτικό τους μισθούς. Είναι πολύ χαμηλή η μισθή. Και δεν τους αυξάνιζε. Δηλαδή θεωρούσε βλάκες στον κόσμο. Όπως και ο Παναγιωτόπουλος. Πρέπει να αυξήσουμε λίγο το στρατιωτικό της συντάξης. Με τι κουρκουμπίνια, κύριε Παναγιωτόπουλε? Θεωρεί ηλίθιο τον κόσμο. Λοιπόν, καλύτερα ένας δυσάρεστος που λέει αλήθειες, που σώζει μια χώρα και τη σηκώνει από την πτώχευσή της, παρά όλοι αυτοί που χειροκροτούν το ως χθες και οι οποίοι είναι κατ' ελάχιστον ανεύθυνοι, αν όχι και απατεώνες. Εγώ πιστεύω ότι οι 300 της Βουλής είναι κατ' ελάχιστον ανεύθυνοι, αλλά πολύ μεγάλη πλειοψηφία από αυτούς είναι και απατεώνες. Έχουν οικονομήσει, έχουν δημιουργήσει περιουσίες εις βάρος της κοινωνίας, έχουν εξυπηρετήσει συμφέροντα να πλουτίζουν εις βάρος της κοινωνίας. Δεν είναι μόνο δηλαδή, οι βουλευτές στην περιουσία που έχουν δημιουργήσει. Έχουν κάνει πλάτες άλλοι ισχυροί να πολλαπλασιάζουν τις περιουσίες τους ή να προβαίνουν σε παραβατικές ενέργειες χωρίς να τιμωρούνται. Άρα έχει κλαπεί, αν θέλετε, αν χρωστάει η Ελλάδα 400 δις ευρώ, τα 200 κατ' εμέ τα έχουν κλέψει στο χρηματιστήριο το 99 οι 6 καναλάρχες, γιατί όταν 32-3 δραχμές το 1999 εκλάψαν από το χρηματιστήριο. 32-3 δραχμές. Αυτοί είναι όλοι χρεοκοπημένοι τελικά. 32-3 δραχμές. Κλέψαν τόσα λεφτά και χρεοκοπήσαν. Ναι, τα στείλαν έξω. Τα έχουν βγάλει σε ναυτιλιακές εταιρείες, τα έχουν εξευλύνει. Ο κλέφτης δεν κρατάει το χρήμα εδώ. Έχετε, να το χάσει σιγά-σιγά. Ενώ μέχρι τώρα τα λέγατε σωστά. Ναι. Έχετε μια αιμονή εναντίον των καναλαρχών. Επιτρέψτε μου. Γιατί δεν σας βγάζουν. Όχι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το χρηματιστήριο το έφαγαν οι 6 καναλάρχες. Ας μην με βγάλουν ποτέ. Εγώ θα πω την άποψή μου πώς φαγωθήκανε τα 400 δις. Ναι. Και αυτό πρέπει να. Γιατί λένε όλοι, ποιος έκλεψε, ρε παιδιά. Πού είναι τα λεφτά? Αυτό δεν λέμε. Στα καφενεία που γυρίζω, στα Γρεβενά, στην Κρήτη, ποιος έκλεψε τα λεφτά? Χώστε τον μέσα, κύριε Λεβέντη. Δεν ακούω τίποτα άλλο. Απαντώ λοιπόν ότι στο 1999, γιατί τότε ξεκίνησε η μεγάλη κλοπή, εκλάπησαν 32-3 δραχμές. 32-3 δραχμές είναι 96 δις ευρώ. Κάθε 3 δραχμές είναι 3 δις ευρώ. Άρα 96 δις ευρώ κάνανε φτερά εν έτη 1999. Ανοιγμένα αυτά σε τιμές 2013, τα 96, 100 περίπου, δεν είναι 200. 200, λοιπόν, με την νομισματική αναλογία. 200 δις έχουν ενθυλακώσει οι 6 καναλάρχες, έκαστος των οποίων είναι και 20-30 εταιρείες στο χρηματιστήριο, γιατί αυτοί ξεπλήνανε το χρήμα. Υπήρχαν και άλλες εταιρείες, αλλά με πολύ χαμηλότερα ποσά. Τα δε άλλα γίνανε πελατειακές σχέσεις. Διορισμοί, παραπανίσχοι διορισμοί, μίζες, η ακολασία. Δηλαδή το χρέος της Ελλάδος είναι κατά το ίμιση το πολιτικό σύστημα, τα 200 δις, και κατά άλλα 200 δις τα έχουν ενθυλακώσει 6 καναλάρχες. Οι οποίοι μου λέτε τι τα δηλώνουν πτώχευση τώρα. Ο Ψυχάρης πήγε να πάρει δάνειο. Άμα είχε πάρει τόσα λεφτά. Ωραίες πτώχευση. Ναι, ρωτάνε πολλοί. Αφού λες, κύριε Λεβέντη, ότι πήραν τόσα δις, πώς πάνε και ζητάνε 100 εκατομμύρια δάνειο? Σας απαντώ. Όποιος κάνει ένα δίκημα, δεν τα κρατάει τα λεφτά εδώ να τα έχει στην Eurobank, στην Εθνική Τράπεζα, να του πούνε ρε, κλέφτη, εδώ τα έχει. Τα φυγαδεύσανε από το χρηματιστήριο δήθεν με αγορές άλλων εταιριών και με αναγραφή επί των συμβολέων πολλαπλασίων τιμημάτων αυτών που ήταν αληθινά και πληρώνοντας το 5% φόρο μεταβίβασης ανωνύμων μετοχών. Άρα εξέπλαιναν το 95%. Άρα τα πηγαίνανε Ονδούρα και Παναμά και αγόρασαν πόντους σε ναυτιλιακές εταιρείες. Άρα να καταλάβω κάτι τώρα. Λέτε ότι το πρόβλημα της Ελλάδας θα ήταν ένα μνημόνιο, το οποίο μας περιγράψατε τη μία πλευρά του. Με αφαίρεση παθογενειών. Δηλαδή πολυθεσία όχι, 200.000 που έχετε τρεις δουλειές θα περιοριστείτε σε μία. 200.000 που έχετε τρεις συντάξεις σε μία. Γιατί όμως ο λαός κάνει focus και υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που το σπρώχνουν σε αυτό,
μόνο στην κλοπή του δημοσίου χρήματος εκ μέρους των καναλαρχών, γιατί δεν θέλουν οι των επιχειρηματιών, ναι, των πολιτικών. Γιατί δεν θέλουν, γιατί αυτό φταίνει οι αυτιάδες, οι παπαδάκηδες, οι καμπουράκηδες. Φωτίζουν μόνο την πλευρά αυτή που λέτε. Δεν φωτίζουν την ουσία του προβλήματος. Γιατί αυτοί φωτίζουν? Γιατί αυτή πρέπει την η κοινωνική ελίτ. Γιατί αυτή επιβραβεύει ο κόσμος με τις ακροματικότητες. Όχι, όχι. Άλλο αυτό. Πώς. Ναι, αλλά πάνω απ' όλα είναι η αλήθεια, κύριε Κυμερτάκη. Ο λαός μπορεί να επιβραβεύσει, άμα βγδίσω έναν και τον βγάλω ή μία γυναίκα στην τηλεόραση, μπορεί να έχει 100% ακροματικότητα. Αυτό θα κάνουμε. Όχι, δεν μιλάω για εμείς θα κάνουμε, δεν μιλάω για τον εντυπωσιασμό. Ό,τι συμφέρει το λαό. Ναι, με συγχωρείτε. Ναι. Ο λαός τελικά ξέρει ότι ένα πράγμα μόνο τον συμφέρει. Να του λένε ότι μαζί μου θα έχει την τσέπη γεμάτη. Άρα, δεν γίνεται. Αυτό είναι όσοι, θέμα. Αυτό άρα, είναι αυταπάτη. Άρα όσοι του λένε αυτά που του λέτε εσείς, ότι θα έκανε ένα ελληνικό μνημόνιο, δηλαδή είμαι υπέρ του μνημονίου, αλλά όχι του θα μνημονίου. Θα αφαιρούσα παθογένειες. Ναι. Σπατάλες. Καθαρά τα λέτε. Ναι. Αλλά ποιος θα σας ψηφίσει με αυτά? Ο λαός θέλει, θέλει να ακούει. Δεν φταίει. Αν φτάνουμε συνεχώς στο δίλημα. Ο λαός θέλει να ακούει. Δεν φταίει. Ναι, εντάξει. Φταίνει αλλά οι καναλάρχες και οι πολιτικοί. Ναι, αλλά αυτοί τα φάγανε. Ναι. Εσύ αθώος, εσύ δικαιούσε να τα ξαναπάρεις. Ας πούμε όμως την αλήθεια να μένει στο βάθος του μυαλού του κόσμου. Πάντως την ακούει. Ακούστε την αλήθεια. Την ακούει την αλήθεια. Θα σας πω κάτι. Η αλήθεια όποτε ελέγχθη ήταν ένα κεφάλαιο. Η αλήθεια. Γιατί βλέπω τώρα, γύρισα εδώ στη Λάρισα και λέει: αν εμφανιστούν βουλευτές, θα τους πάρουμε με τις πέτρες. Εσάς, κύριε Λεβέντη, λέει: σας δεχόμεθα. Ναι, αλλά και τους βουλευτές που λένε ότι θα τους πάρουμε με τις πέτρες, ακόμα τους καλούν στις δεξιώσεις, στα βαθμίδια. Στις δεξιώσεις, στις γειτονιές πάνε. Σε ένα καφενείο γειτονικό μπορεί να πάει μόνο χωρίς σωματοφύλακες ο βουλευτής. Στις μικρές κοινωνίες πάνε. Αμφιβάλλω. Αμφιβάλλω. Στην Αθήνα δεν πάνε. Εγώ άλλο λέω: ότι η αλήθεια είναι το άπαν. Τίποτα δεν είναι πιο πάνω από την αλήθεια. Εάν κριτήριο της ψήφου είναι πώς θα εξαπατήσουμε τον κόσμο και αν οι ικανοί είναι αυτοί που εξαπατούν περισσότερο, εγώ είμαι κακός πολιτικός και είμαι εκτός εποχής. Αν όμως κριτήριο είναι πώς θα φτιάξουμε μια χώρα με θεσμούς, με κύρος, πολιτικοί σαν τον Βασίλη Λεβέντη έχουν θέση στη Βουλή και στην κοινωνία και όχι οι άρπαγες, οι ψεύτες, οι πλεονέκτες και οι κάθε λογής απατεώνες. Αυτή είναι η άποψή μου. Και γι' αυτό υπηρέτησα αυτή την αλήθεια με κόστος. Εν γνώση μου ότι ματαιοπονώ πολλές φορές, γιατί εγώ πολέμησα τον δικοματισμό. Τώρα βγαίνει και πολεμάει τον δικοματισμό ο Μανώλης, ας πούμε. Ένας Μανώλης λέγεται αυτός του που έφυγε και από τον Γκαμένο. Αυτός όμως 40 χρόνια τον υπηρετούσε και έτρωγε και έπινε. Αυτού δεν λαμβάνεται η πολεμική σοβαρά. Όπως και ο Καμένος ο ίδιος. 40 χρόνια εξυμνούσε ένα δικοματικό διεφθαρμένο σύστημα. Τώρα κατηγορεί τον επιβραβεύεται ένα. Επιβραβεύεται όμως. Σε τι επιβραβεύεται? Σε ψήφο. 6-7%. Αυτοί που τον ψήφισαν δεν τον επιβραβεύουν για αυτά που λέει. Απλά είναι εκδικητικοί από τη ΔΑΚΕ εκ δεξιών κρατικοδίαιτοι που θέλαν να τιμωρήσουν τη Νέα Δημοκρατία που τους έκοψε μισθό και σύνταξη. Πιστεύετε όσοι ψήφισαν Καμένο ότι τους αρέσουν οι ιδέες του Καμένου? Όχι βέβαια. Απλά είναι όπως είναι όσοι πήγανε ΣΥΡΙΖΑ. Τους αρέσει το ΣΥΡΙΖΑ? Είναι παλιοί πασοξίδες που αντί 2.800 τους πήγε ο μισθός 1.500 και σου λέει θα δείτε ρε καθάρματα τι θα σας κάνουμε. Και πάμε εκεί. Έτσι απεφασίστη εν σώματι να πάνε και πάει και η Ξαναγιανακοπούλου, πάει και η Κατσέλη. Πάνε στο τέλος και οι πολλοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, του πρώην ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να επιβιώσουν πολιτικά θα πάνε. Όχι γιατί πιστεύουν στο ΣΥΡΙΖΑ ή στο Τζίπρα. Σας το λέω σίγουρα αυτό, γιατί έχω μιλήσει με ανθρώπους. Έχουν μάθει να είναι κοντά στην εξουσία, δεν έχουν μάθει να κάνουν αγώνες χωρίς σιγουριά, δηλαδή να έρθουν σε μια ένωση κεντρών. Δεν τους αρέσει γιατί τους λέει στην ένωση κεντρών θα αρχίσουμε μάχη για το ένα, για το άλλο. Εδώ πολλοί ακόμη μου συνιστούν, μη βρίζω τους καναλάρχες. Μα δεν βρίζω τους καναλάρχες. Άμα έχω καταλάβει ποιοι κλέψαν την Ελλάδα. Και λέμε τα 200 δις τα φάγανε οι 6 καναλάρχες και τα άλλα 200 πολιτική και κομματική ακολασία, πελατειακή σχέση. Να μην το πω, σαν πολιτικός, σαν αρχηγός κόμματος, αν κρύψω για λόγους ιδιοτέλειας, για να με βάζουν στις τηλεοράσεις, αυτά που έχω μελετήσει, δεν θα είμαι παράσποντος σε σχέση με τη βασική μου υποθήκη να πω πάντα την αλήθεια. Δεν με ενδιαφέρει η ψήφος, Ανδρέα μου, αφού ξέρετε, γιατί αν με ενδιαφέρει θα. Εγώ είχα και συγγένειες μες στο ΠΑΣΟΚ, μου προτάθηκε επικρατείας να μπορεί στο παρελθόν βουλευτής, χωρίς τίποτα, να ψηφίζουν όλοι και να πάω εγώ να βγω επικρατείας, χωρίς ψήφο.
δεν εδέχθηκα τέτοιες θέσεις. Πώς κρίνετε τις αντιδράσεις του κόσμου? Αυτό που λέγεται ανατροπή του πολιτικού σκηνικού είναι τελικά ανατροπή του πολιτικού σκηνικού και στην Ελλάδα και στην Ιταλία, δηλαδή φαινόμενα Μπέπε Γκρίλο στην Ιταλία, φαινόμενα ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Δεν είναι όμοια. Γιατί ο Μπέπε Γκρίλο εισηγήθηκε, ξέρετε τα δύο πρώτα για τα οποία τον ψήφισε ο κόσμος. Είναι για κατάργηση της κρατικής επιχορήγησης προς τα κόμματα και για να μην μπαίνει στη Βουλή πάνω από δύο φορές. Αυτά είναι τα δύο συνθήματα του Γκρίλο και δεν τα λένε εδώ γιατί. Και γιατί δεν τα λένε? Διότι δεν είναι καθόλου όμοια με του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ το ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει ποτέ αφαιρούμε την κρατική επιχορήγηση, αφαιρούμε τους αποσπασμένους σε κάθε βουλευτή, αφαιρούμε οτιδήποτε του πολιτικού συστήματος προνόμια. Αλλά είναι μια δύναμη ανατροπής, τουλάχιστον το ΣΥΡΙΖΑ. Φοβούνται πολύ ότι εγώ νομίζω ότι είναι νέος γύρος απάτης, αν μου επιτρέπετε, ξέρετε γιατί. Γιατί αν ήταν ανατροπή, ο Γκρίλο είναι ανατροπή. Γιατί σας λέω, προτείνει κατάργηση της κρατικής επιχορήγησης στην Ιταλία. Μετά προτείνει δύο φορές μόνο βουλευτές. Οπότε δεν θα μπει στη Βουλή ο Σαμαράς. Δεν θα μπει ο Ανδριανόπουλος. Δεν θα μπει ο Παπανδρέου. Δεν θα μπει ο Βενιζέλος. Τότε ανανεώνεται η Βουλή. Όταν πούμε δύο φορές, κύριε, έκανες βουλευτής, άις την ευγή από εδώ. Να μπει και κανένας άλλος. Γιατί ό,τι παλιώνει, σαπίζει. Ο Γκρίλο το είπε. Ο Γκρίλο έκανε ανατροπή. Άλλο τον περιγράφουν ως κωμικό. Και ο κωμικός άλλο μπορεί να είναι κωμικός, αλλά στην πράξη είναι ένα άνθρωπο συγκροτημένο. Ενώ εδώ τι έχουμε? Έχουμε έναν Τσίπρα, ο οποίος τι λέει? Όταν κόβει ο Σαμαράς μισθούς και συντάξεις, αυτός λέει όχι, εγώ τους προστατεύω όλους αυτούς. Χωρίς να λέει με τι μέθοδο τους προστατεύει και από πού θα βρει τα λεφτά. Άρα έχουμε μια νέα απάτη, ένα νέο γύρο απάτης που εκολάπτεται. Και αν δεν το εξηγήσουμε, θα κινδυνεύσει ο λαός να ξαναβρεθεί πάλι σε μια περίπτωση. Γιατί και ο Σαμαράς έκανε τον αντιμνημονιακό και μετά έκανε τούμπα. Λοιπόν, ο Τσίπρας δύο λύσεις έχει. Ή να κάνει και αυτός τούμπα, να γίνει κλητήρας της Μέρκελ και ας λέει τώρα ό,τι θέλει, ή να το παίξει τρελός και να βγάλει την Ελλάδα από την Ευρώπη και να μας καταστρέψει. Γιατί εγώ θεωρώ ότι επανάσταση εντός ευρώ δεν υπάρχει. Αυτό που λέει ο Τσίπρας και όλοι, και σωστά έχει ο Αλαβάνος, αυτό λέει σωστά. Μόνο που και ο Αλαβάνος προτείνει να πέσουμε από τον μπαλκόνι, να πάμε δραχμή. Δηλαδή, όταν μια χώρα έχει πρόβλημα, μήπως τη διώξουν, δεν πέφτει από τον μπαλκόνι. Προσπαθεί να μείνει και να στερεωθεί. Αυτή είναι η άποψη του Λεβέντη. Να μείνουμε στο ευρώ, να κόψουμε τις παθογένειες και να καταφέρουμε να ζούμε χωρίς δανεικά. Αυτή είναι νίκη για την Ελλάδα. Αλλιώς η πρόταση Αλαβάνου να πέσουμε από τον μπαλκόνι, να πάμε στη δραχμή. Και όσοι αυτοκτονούν από τα 10 εκατομμύρια Έλληνες, μη δυνάμενοι καρτερικά να υποστούν αυτά που συμβαίνουν τα εξωφρενικά, είναι λύση η αυτοκτονία. Η λύση είναι να αγωνιστούμε, να νικήσει η χώρα. Αυτή είναι η εθνική νίκη. Να αφαιρεθούν οι παθογένειες και η Ελλάδα να μείνει στην Ευρώπη, αλλά να μείνει σωστά, με υψηλά μεροκάματα, με ισχυρές τράπεζες, με ισχυρά ασφαλιστικά ταμεία, χωρίς τα λεφτά να διοχετεύονται από εδώ και από εκεί και να τρώει ο κάθε απατεών. Αυτό είναι Ελλάδα. Και αυτή την Ελλάδα θέλει Ένωση Κεντρών. Ενώ ο Τσίπρας τι λέει? Σε ό,τι λέει ο Σαμαράς λέει όχι. Δεν βρίσκει στα 100 ούτε ένα σωστό. Δηλαδή ο μεν Σαμαράς είναι ο Βλάξ, ο κακός, ο υπηρέτης. Ενώ ο Τσίπρας είναι ο μέγας και τρανός. Αλλά δεν λέει με τι τρόπο θα το κάνει. Και αυτό είναι το πλέον μεγάλο είδος κατά με τυχοδιοκτισμού. Αν δεν είσαι τεκμηριωμένος, δεν μπορείς να πείσεις και γι' αυτό. Έτσι πάντως επιβραβεύονται οι αντιπολιτεύσεις στην Ελλάδα και δεν έχει επιβραβευτεί όμως, γιατί είδατε ο Σαμαράς με τόση πτώση που έχει, ούτε 19 δεν έχει. Στις δημοσκοπήσεις 18 και 9 παίρνει, 19 εκεί. Έπρεπε ο Τσίπρας να έχει φτάσει στο 40. Πού είναι? Άρα υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που βλέπει ότι ούτε ο Τσίπρας. Αλήθεια είναι αυτό. Ούτε ο Τσίπρας πείθει. Πώς? Τι θα κάνει αυτός ο κόσμος στις εκλογές που κάθεται γι' αυτό κατεβαίνει η Ένωση Κεντρών, ευελπιστώντας ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι λύση ούτε να μην πάει, λένε άλλοι να μην πάνε, ούτε να ρίχνει την ψήφο του σε κόμματα που είναι θυγατρικές, όπως ο Καμένος, όλοι αυτοί, ο Λοβέρδος, είναι θυγατρικές του ιδίου συστήματος. Εμείς ψάχνουμε για το καινούργιο. Τι νομίζετε ότι αποθεί ο κόσμος, αποθεί τον κόσμο στο δικό σας κόμμα και δεν έρχεται? Τώρα δεν αποθείτε ο κόσμος. Ο κόσμος αλλά δεν αποθείτε. Αν κάνετε αληθινή σας λέγω έρευνα, μέσα στη Λάρισα, στο Βόλο, θα νομίζουν ότι δεν κατεβήκαμε πέρυσι. Όταν λοιπόν η φήμωση, η όταν η φήμωση και η εξόντωση φτάνει σε βαθμό
Να βλέπεις το ψηφοδέλτιο στην κάλπη την ώρα που ψηφίζεις, εκείνη την ώρα θα έρθουν όλοι στο λεβέντι. Δηλαδή, πας σε ένα εκλογικό τμήμα, δεν έχεις ακούσει για Ένωση Κεντρών, δεν μετέχει πουθενά, δεν ακούς τίποτα. Και βλέπεις όντως ένα ψηφοδέλτιο. Είναι εκείνη η ώρα για να αλλάξει ο κόσμος? Ναι. Μην το πάμε εκεί τώρα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Αντρέα μου, και, θα, και στα ραδιόφωνα και παντού θα έχουμε. Είναι η ώρα. Άκουσα με ενδιαφέρον. Εγώ σας επαναλαμβάνω και σε άλλους λαούς, αν θέλετε να σας πω και λεπτομέρειες άλλη φορά. Και 5 και 6 φορές δεν ψηφίστηκε κάποιος, αλλά ψηφίστηκε την 7η, την 6η. Ωραία. Δηλαδή, συνεπώς, γιατί ήταν ένα σύστημα πολέματος. Θα ισχύσει το περίφημο ο επιμένων νικά. Ναι, όχι, και είναι ένα σύστημα πολέματος. Η ψήφος δεν ενδίδεται γιατί ήταν καλός ο Παπανδρέου. Διόριζε στη ΔΕΗ, στον ΟΤΕ, στην Ολυμπιακή, γι' αυτό ψηφιζόταν. Ή ο Καραμαλής ή ο Αλφαϊ. Αν υπήρχε ένα τίμιο σύστημα και δεν έπαιρνα ψήφους, αν υπήρχε ισοπολιτεία, πλουραλισμός, θα είχα φύγει, θα είχα απαλλάξει από την παρουσία μου τον κόσμο εδώ και καιρό. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, που ήταν μαζί μας για αυτή την ώρα. Το ραντεβού στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής ανανεώνεται για το βράδυ της ερχόμενης Παρασκευής. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.